Μα στείλανε από το Twitter ότι αν δεν ξέρουμε του στίχου να μην τραγουδάμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, συγγνώμη. Αλήθεια, μα το κάνανε αυτό το πράγμα. Πάντω αυτό που περιγράφει. Δεν ξέρω πάντω του στίχου όλων των τραγουδιών του Κραουνάκη. Αυτό που περιγράφει τώρα στο τραγούδι. Όχι του κυρίου Κραουνάκη, γενικά. Ναι, δεν πειράζει, για τον Κραουνάκη θα το πω τώρα. Εγώ αυτό που περιγράφει πάντω τώρα στο τραγούδι και τον Μπόλδο και τη Βεράντα είναι πολύ ATLA, ρε παιδί μου. Επειδή τότε μεγάλωνα, αυτό. Τι κάνει, παιδί μου. Το λέει και μέσα στο τραγούδι, γίνεται 40. Ναι. Ότι εννοώ αυτό που ήταν η μαμά και ο μπαμπάς στη βεράντα και εμείς τα παιδιά παίζαμε και τώρα με τα φιστίκια μας. Εντάξει. Αυτό λοιπόν, ήθελα να πω. Σε λίγο θα είναι κοντά μας ο κύριος Κραουνάκης. Τώρα όμως θα έρθει κοντά μας ο Τζόνι Θοδωρίδης. Και πώς θα έρθει. Πήγα και τον βρήκα σε ένα καινούριο μαγαζί που έχουν φτιάξει στο Χαλάνδρι μαζί με τον κολλητό του φίλο, το Λάμπι του Λιβιαράτο. Οι δύο άνθρωποι αυτοί γνωρίζονται από το 1982. Και όταν λέω γνωρίζονται, εννοώ γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Ήτανε κολλητοί φίλοι από τότε και είναι κολλητοί φίλοι μέχρι και σήμερα. Και αν δεν κάνω λάθος, τον έχει στηρίξει και τα τελευταία χρόνια πολύ. Τον έχει στηρίξει πάρα πολύ, τον αγαπάει πάρα πολύ, τον αγαπάει όμως και ο Λάμπης, τον Τζόνι ιδιαιτέρως. Και αυτό που θα δούμε είναι μία αναδρομή στο παρελθόν, στο 1982, αλλά και στο σήμερα. Ο Τζόνις μας μιλάει για το πώς είναι ο Λάμπης Λιβιαράτος αυτή τη στιγμή, τι ήταν αυτό ακριβώς που συνέβη. Έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα. Ο Τζόνις, ο οποίος ήταν μέσα σε όλη αυτή την υπόθεση, ξεκαθαρίζει, μας δίνει την αλήθεια αυτή που έχει δει με τα μάτια του και έχει βιώσει. Μας μιλάει για το τι έγινε και μας λέει και το πώς είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Λάμπης Λιβιαράτος, έτσι. Ναι. Έχουν ακουστεί πολλά πράγματα, βέβαια. Πολλά δυσάρεστα πράγματα έχουν ακουστεί. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν και όχι, ή αν είναι τόσο σοβαρά, έτσι όπως έχουμε διαβάσει. Νομίζω ότι είναι ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας πει τι συνέβη στην πραγματικότητα. Θα σου πω ακριβώς. Εγώ διάβασα τις προάλλες, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, ότι κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, ότι όλα είναι καλά στη ζωή του. Μιλάω για το Λάμπη Λιβιαράτο. Και χάρηκα, νομίζω ότι πήραν όλο το δρόμο. Ναι, αυτό είναι το νέο του ξεκίνημα. Αυτό που έχουν κάνει μαζί με τον Τζόνι Θοδωρίδη, δηλαδή. Τώρα το συνδύασα. Αυτό όμως που. Γι' αυτό που τα πράγματα που είπε ο Παύλος, μας λέει ο άνθρωπος τι ακούστηκε και δεν είναι αλήθεια. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε ξεκαθαρίζεται το τοπίο για ναι. Όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Και θα σου κάνω εντύπωση πολλά πράγματα και σε εσάς. Από αυτά τα ακραία που ακούστηκαν, πολλά από αυτά. Δεν είναι αλήθεια. Μάλιστα. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Τζόνις. Καλό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνάντησή μας, έτσι. Είναι, γιατί λες, όταν πήγα εκεί πέρα, έχοντας στο μυαλό μου όλα αυτά που έχουν ακουστεί, και άρχισα να τον ρωτάω, φαντάστηκα ότι θα μου πει πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο, και όταν μου είπε ότι ξέρεις, δεν έχουν γίνει αυτά. Και τι τα κατασκευάσαν οι δημοσιογράφοι από το μυαλό τους. Δεν ξέρω. Από μόνοι τους, συγγνώμη, τα βγάλαμε από το μυαλό τους. Δεν ξέρω ποιος τα έχει βγάλει και πόσο έχουν βγει στην επιφάνεια. Άσε που λέει και μία πολύ ενδιαφέρουσα τάκα πάνω σε αυτό. Για πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν γίνει σε ένα χώρο που δεν μπορούν να μπουν πολλοί άνθρωποι μέσα. Ναι. Καταλάβατε τι λέω. Πολύ άσχημο αυτό να γίνεται εις βάρος ενός ανθρώπου. Και μιλάμε και για τη ζωή του, γιατί γραφτήκαν πολλά. Και πέρα από αυτό. Και έχει και παιδιά. Αυτό ακριβώς, ναι. Δηλαδή τα παιδιά αυτά, τα κορίτσια, πηγαίνουν στο σχολείο. Είναι σε μια ηλικία που μια χαρά συνεννοούνται. Και κακά τα ψέματα, το γνωρίζετε όλοι, ότι τα παιδιά μιλάνε πολύ και οι συμμαθητές. Και σίγουρα θα μεταφέρει το ένα στο άλλο κάποια πράγματα. Μιλάμε για τον πατέρα τους. Yeah. Δεν είναι τώρα αστείο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε να παίζουμε έτσι όταν υπάρχουν παιδιά. Ακριβώς. Νομίζω και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικότερα πάντως. Αν είμαστε μόνοι μας, είναι όλα εντάξει. Λες, τα γράφτηκε, υπόθηκε. Όταν είναι παιδί, παιδιά, δεν το συζητώ. Υπάρχει το σχολείο, υπάρχουν οι συμμαθητές, τα βλέπουν, ακούγεται, δεν και είναι τώρα πλάκα καθόλου αυτό. Και στην ψυχή. Μένει. Και γράφεται, θυμάται το παιδί, σαφώς, ειδικά σε τέτοιες ηλικίες. Μας μιλάει και πώς είναι σήμερα ο Λάμπης. Ναι, βεβαίως. Mm. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό από παλιά, βλέπετε εδώ πέρα βέβαια πλάνα, από εκείνες τις χρυσές εποχές του Λάμπη Λιβιαράτου, γιατί ο Λάμπης έχει υπάρξει μέγα στάρ, έτσι. Μέγα στάρ. Μία εποχή και όχι για λίγο χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια. Θα δούμε φωτογραφία του πώς είναι αυτή τη στιγμή. Θυμάμαι στις Χάντρες, ήταν το πρώτο όνομα και ακολουθούσε ο Αντώνης Ρέμος, ο Τριαντάφυλλος, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Παντελής Καναράκης. Ήταν το βασικό όνομα που είχε μαζί του και νέα παιδιά.
Στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ήταν οι Χάντρες. Οι Χάντρες ήταν Αθήνα. Είχαν παίξει και στη Θεσσαλονίκη. Είχαν παίξει, ναι. Ήταν τότε με τον Μπαμ και κάτω. Ναι, όπως σχολείο ήμουνα, το θυμάμαι. Μπαμ και κάτω, έτσι απλά μωράκι μου φευγάτο. Έτσι. Με αυτά και με αυτά, τραγουδήσαμε πάλι. Πάμε να πούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζόνι για αυτές τις στιγμές που μου χάρισε και να ευχηθούμε βεβαίως και στους δύο καλή επιτυχία στο νέο τους αυτό ξεκίνημα στο Χαλάνδρι. Με τον Τζόνι Θεοδωρίδη βρεθήκαμε στο Χαλάνδρι, εκεί που με το Λάμπι Λιβιεράτο συνεργάζονται ξανά και έχουν ανοίξει το τρίτο κατά σειρά μαγαζί τους. Μιλήσαμε γι' αυτό, για την πολύχρονη φιλία τους, για όλα αυτά που έχουν συμβεί, μιλήσαμε για την αλήθεια. Έχετε ανοίξει αυτό το Revolution, πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα, πες μας λίγο. Εδώ είμαστε στο Χαλάνδρι, στην Αγίας Παρασκευής 13-15. Είμαστε σε ένα εμπορικό μέσα που είναι πάρα πολύ έτσι ωραίο, ήσυχο, ξέρεις. Προσπαθούμε να το κάνουμε στέκι γενικώς, όχι μόνο εμείς. Αυτό που λέμε μαζί με το Λάμπι είναι να ανοίξουν και άλλα μαγαζιά ίδια. Και πιστεύω θα γίνει κάποια στιγμή αυτό. Και απλά έχει πάρα πολύ ωραίο χώρο και έξω. Εμείς είμαστε έτσι ένα μικρό μαγαζάκι. Αλλά έχει χώρο για να μπορέσεις να καθίσεις, ξέρεις, έξω. Αυτό είναι κάτι που έκανες μαζί με το Λάμπι Λιβιεράτο, ε. Ναι, ναι. Είναι κάτι που μας άρεσε πάντα με το Λάμπι να το κάνουμε αυτό. Το κάνατε πολλά χρόνια αυτό. Νομίζω ότι είχατε και άλλα μαγαζιά. Ναι, ξεκινήσαμε από Αγία Παρασκευή. Φτιάξαμε το Λάβμι. Μετά φτιάξαμε ένα άλλο μικρότερο, το Τέντερ. Τα οποία κιόλας υπάρχουν ακόμα αυτά, σαν χώροι δηλαδή. Και πήγανε και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πήγανε καλά. Για πότε μιλάμε τώρα, Τζόνι? Τώρα μιλάμε για το 2004. Ανοίχτηκε στην Αγία Παρασκευή. Εγώ μαγαζιά δικά μου ανοίγω από 19 χρονών. Το πρώτο το άνοιξε στο Παγκράτη, ας πούμε. Ένα νεοκλασικό κτίριο. Καταπληκτικό. Το οποίο είχα μάλιστα και έναν άστεγο παππού από κάτω στο υπόγειο. Καταπληκτικό ήταν αυτό. Δεν έφευγε. Αλήθεια, και αναγκάστηκα να τον έχω από κάτω, ναι. Και κάθε φορά μου έφερε την αστυνομία αυτό. Του λέγα, φίλε, σε φιλοξενώ από κάτω. Είναι δικό μου χώρο. Την αστυνομία. Κάνει τη βασαρία. Μα μπάρι είναι. Αυτό πόσο παλαβό είναι. Ήταν απίστευτο. Αλλά ήταν καλά χρόνια γιατί ήταν το πρώτο μου μαγαζί, η πρώτη εμπειρία. Βέβαια, γενικά στα μαγαζιά, στα μπαρ είμαι από 16. Το πρώτο μου μαγαζί ήταν στο Κορονάκι που δούλευα, σε Λατζέρις. Μετά ανέβηκα, αναβαθμίστηκα, πήγα σερβιτόρος στο ίδιο μαγαζί. Και μετά σιγά σιγά ξέρεις, άρχισα να μπαίνω στο μικρόβιο αυτό. Να σου πω, παράλληλα όμως ήσουν και ο μέγας πρωταγωνιστής εκείνης της περίοδου. Λάμψη, ναι, καλημέρα, ναι, ζωή. Ναι, όχι, παράλληλα, ναι, δούλευα. Δούλευα και σαν ηθοποιός, αλλά ποτέ δεν άφησα τα μαγαζιά, ποτέ δεν άφησα αυτή τη δουλειά. Με το Λάμπι, πόσο καιρό γνωρίζεστε? Με το Λάμπι γνωριζόμαστε από το 1982. Από το 1982. Mm. Όπου προφανώς πηγαίνατε στον νηπιαγωγείο. Όχι, μαζί. Δεν πηγαίναμε στον νηπιαγωγείο, εντάξει. Εγώ φαντάσου τώρα. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάνω. Εντάξει, εγώ είμαι 49 πια, γέρασα. Είναι το θέμα ότι ο Λάμπις είχε έρθει στο θέατρο μαζί με μια φίλη στο θέατρο Καλουτά. Έπαιζα τότε με την Βλαχοπούλη και τον Ηλιόπουλο εγώ. Στα πρώτα βήματα, επιθεώρηση και εκεί γνωριστήκαμε. Και από εκεί και ύστερα μετά πήγαμε στον Κάλαμο. Βρεθήκαμε μετά από ένα χρονικό διάστημα σε ένα μαγαζί στον Κάλαμο και κάναμε κολλητή παρέα. Από τότε, από τότε μέχρι τώρα. Από τότε μέχρι τώρα. Κοίταξε, το 82 μέχρι το 2013. Όχι, να σου πω εγώ πόσα είναι. Είναι 31. 31 χρόνια. 31 χρόνια. Άρα ξέρεις αυτόν τον άνθρωπο ενδεχομένως όσο λίγοι. Ναι, έτσι πιστεύω, πιστεύω. Μπορείς να θυμηθείς στιγμές που έχετε περάσει ωραίες μαζί? Δηλαδή, καταρχήν εγώ ξέρω, ναι, από διηγήσεις ότι σχεδόν μένατε μαζί. Ενώ δηλαδή, ήσασταν τόσο κολλητοί φίλοι που κοιμόσασταν και μαζί. Που βγαίναμε και με τις πιτζάμες έξω, δηλαδή πηγαίναμε ο ένας στο σπίτι του άλλου με τις πιτζάμες για να μπορέσουμε να βλέπουμε ταινίες, να κάνουμε διάφορα έτσι. Μένατε κοντά? Όχι, δεν θα το λέγε. Ο Λάμπης φαντάζομαι ότι έμενε στη... Τότε νομίζω έμενε Φιλοθέη και εγώ έμενα Πατήσια. Και ερχόταν ο Λάμπης εκεί. Με τις πιτζάμες. Πηγαίναμε, τρώγαμε, ας πούμε, ό,τι μπορείς να διανοηθείς. Το παίρναμε σπίτι, τρώγαμε, μαγειρεύαμε. Κάναμε κρέπες φοβερές σπίτι.
Δεν βγαίνατε έξω. Όχι, κουτσομπολεύαμε πάρα πολύ. Τότε ήταν της εποχής. Εμείς καθόμασταν στην τηλεόραση και κουτσομπολεύαμε πάρα πολύ πρόσωπα. Πολύ, ναι, μας είχε πιάσει μια μανία, θυμάμαι. Δηλαδή. Βλέπαμε τα τικ, μπορώ να σου πω, που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση από τους ανθρώπους. Πώς παίζει ο ένας, πώς παίζει ο άλλος. Και κάναμε. Δηλαδή το διασκεδάζαμε. Μας άρεσε αυτό. Μας άρεσε πολύ. Πες μου ιστορίες από εκείνη την εποχή. Εντάξει, εκείνη η εποχή ήταν. Ήμασταν κάθε μέρα έξω καταρχήν. Ήταν τότε που τα μαγαζιά άρχισαν, ξέρεις, να βάζουν και ελληνικά και εμείς βγαίναμε έξω, το διασκεδάζαμε. Τώρα εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε πόσους γνωστούς και τέτοια πηγαίναμε. Γενικά πάντα μετά το Λάμπι, όταν τελείωνε τη δουλειά, όταν άρχισε το τραγούδι δηλαδή με την Άννα τη Βύση στην Πλάκα, ήμασταν κάθε μέρα έξω και ήμασταν μέσα σε ένα καμαρίνι και σχεδιάζαμε, πούμε, ένα πλάνα δουλειές του Λάμπι, γι' αυτό. Μεγάλος έρωτας εκείνος. Ναι, μεγάλος. Και πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, γενικά ήταν. Ρε παιδί μου, πολύ καλό αυτό όλο. Το συνέστημα. Ήμασταν. Δηλαδή, και με την Άννα βγαίναμε πάρα πολύ έξω και διασκεδάζαμε πολύ. Τον αφήνω να μου πει τι ακριβώς συνέβη στο Λάμπι. Το Λάμπι είναι. Για μένα ποτέ δεν ήταν ο Λάμπης Λιβιεράτος σε εισαγωγικά αυτό που έγινε ο Λάμπης, γιατί ποτέ δεν ξέραμε τι μπορούσε να γίνει ο καθένας μας τότε που κάναμε παρέα. Αλλά ο Λάμπης για μένα είναι ο Λάμπης. Δηλαδή άρχισε να στραβώνει και να μας βγάζει έναν άλλο ευαίσθητο εαυτό, τουλάχιστον σε μένα, που δεν τον ήξερα αυτό τον ευαίσθητο Λάμπη. Ο Λάμπης ήταν πολύ. Πολύ, πώς να σου πω, ήθελε πάντα να κινείται, να κάνει δουλειές, να ασχολείται με πράγματα. Πολλές φορές δεν κοιμόταν, έκανε πρόβες. Ακίνητος τελείως. Αλλά, εντάξει, κάποια στιγμή ήταν ευαίσθητος, σου βγαίνουν πολλά πράγματα. Του Λάμπη του βγήκανε μαζεμένα. Υπήρχαν κάποιες συγκυρίες, υπήρχαν κάποιες υποθέσεις με χρήματα, όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι. Απλά. Όπως σου είπα, ο Λάμπης μου βγήκε πιο ευαίσθητος από ότι τον περίμενε. Δεν είχε δηλαδή δείξει κάτι τέτοιο παλιότερα. Ίσως ήταν πολλά πράγματα που έπεσαν το ένα πάνω στο άλλο. Και... Αυτό. Είναι ορισμένα πράγματα που λες δεν αντέχω άλλο, δεν μπορώ ή οτιδήποτε. Είναι φυσικό, όλος ο κόσμος το έπαθε αυτό, έτσι. Απλά λίγο παραπάνω έτυχε στο Λάμπη. Αυτό. Τα δύο πανέμορφα κορίτσια του. Είναι μια χαρά τα παιδάκια αυτά. Τον αγαπάνε πάρα πολύ ο Λάμπης και ο Λάμπης τον αγαπάει πάρα πολύ. Και αυτό που γενικώς ο Λάμπης προσπαθεί είναι αυτό το πράγμα. Να είναι, να υπάρχει για αυτά τα παιδιά. Απλά με ενόχλησε πάρα πολύ στο να βγάζεις προσωπικά πράγματα ενός ανθρώπου στη φόρα όταν υπάρχουν δύο παιδιά. Και να μην υπήρχαν αυτά τα δύο παιδιά. Δεν τα βγάζεις. Δεν λες όλη αυτή την ιστορία έτσι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κακά τα ψέματα τον ξέρει ο κόσμος. Εμείς δεν θέλουμε. Εμένα δεν μου αρέσει. Κάποτε μου είχε πει κάποτε κάποιος καλύτερα είναι να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Εγώ αυτό δεν ήθελα ποτέ να συμβεί. Και σε μένα και στον φίλο μου, έτσι. Δεν γούσταρα να βγαίνει ο κόσμος και να λέει τον κακομοίρη το Λάμπη. Τον κακομοίρη είναι κακομοίρη στη μούτρη. Δηλαδή, πώς να σου πω. Είναι κακό. Είναι πολύ κακό να γίνεται αυτό. Δραστηριοποιείται, δηλαδή έρχεται εδώ πέρα, θα τον δει κάποιος που θα έρθει εδώ. Ναι, ασχολείται. Βέβαια. Και παράλληλα, βεβαίως, παρακολουθείτε από γιατρούς και φαντάζομαι ότι ακολουθεί μια φαρμακευτική αγωγή. Ναι. Στην οποία είναι συνεπής και. Βέβαια. Αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή, και αυτό που έπρεπε να γίνει για το Λάμπη, γίνεται. Απλά δεν μου άρεσε καθόλου, σου λέω, μπροστά στα μούτρα κάποιου να λες πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, έτσι. Καθόλου δεν μου άρεσε. Δεν ισχύανε πολλά πράγματα από αυτά. Τι άκουσες που δεν ισχύε όλες... και τι... Το ότι έκανα απόπειρα, το ότι είναι χάλια, το ότι ουρλιάζε, διάφορα άκουγα. Δηλαδή. Τι να ουρλιάζει, ποιος τον άκουσε να ουρλιάζει, δηλαδή. Υπήρχε άνθρωπος ο οποίος ήταν τρελός ο ίδιος μέσα και άκουσε διάφορες φωνές και τέτοια. Αυτά ήταν εντάξει. Ήταν παρατραβηγμένα λίγο για να κάνουμε τον άνθρωπο να αισθανθεί πιο άσχημα. Καλό δεν του κάνεις, κακό του κάνεις όταν τα βγάζεις αυτά. Και η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο Λάμπης είναι ο Λάμπης και ότι θα γίνει μια χαρά και θα είναι δραστήριος όπως ήταν.
στα γένεια του μαγαζιού ήταν όμως και είδαμε κάποια πλάνα του. Ναι, φαίνεται πολύ ήρεμος, φαίνεται με λίγα κιλάκια παραπάνω, αλλά πάντα πάρα πολύ όμορφος, όπως είναι πάντα ο Λάμπης Λιβγεράτος. Αλλά φαινόταν όμως πολύ ήρεμος και γλυκός, έχεις δίκιο. Ναι. Έχει άγχος και το μαγαζί, έτσι λέει, τι γίνεται, παιδιά. Βέβαια και ιδέες λέει να κάνουμε για το μαγαζί να πάει καλά και όλα αυτά. Κανονικά, όπως είναι ένας ιδιοκτήτης μαγαζιού. Έτσι. Προσπαθούμε. Τι σας λένε οι άνθρωποι που σας συναντούν και φυσικά σας αναγνωρίζουν, διότι ήσασταν δύο mega star της εποχής εκείνης, έτσι, και για πάρα πολλά χρόνια. Όχι, ας πούμε, για ένα χρόνο, δεν ήσασταν one hit wonders ο καθένας σας. Ήσασταν για πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ διάσημοι, πάρα πολύ ωραίοι. Οι γυναίκες τι γινόταν, χαμός. Εντάξει, ναι. Εντάξει, ναι, όχι, εντάξει. Γινόταν, δεν ξέρουμε τι. Γιατί γελάς. Γινόταν, ναι, τώρα δεν γινόταν. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Τώρα λοιπόν που σας βλέπω, τι σας λένε άνθρωποι που σας γνωρίζουν. Μας δίνει δύναμη. Ο κόσμος μας λέει να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Μια νέα εποχή ξεκινά, μια νέα ζωή αρχίζει. Εύχομαι και στους δύο τη δύναμη που χρειάζονται για να συνεχίσουν να μοιράζονται όλα αυτά που τους περιμένουν. Μαζί. Είτε στο Revolution, είτε στο σπίτι με τις πιτζάμες βλέποντας ταινίες και φτιάχνοντας κρέπες ή κάνοντας τη δική τους επανάσταση όπως την ονειρεύονται ακριβώς. Έχω εσένα, αντέχω, πάω δίπλα στο κρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ. Σε λίγο, ο Σταμάτης Κραουνάκης με τη Σπύρα Σπύρα.